Από τα κεντρικά στούντιο της VR τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας από την VR τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Κινητικότητα λόγω των εσωκομματικών εκλογών στη Νέα Δημοκρατία. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα. Αποτίμηση του αποτελέσματος του ΠΑΣΟΚ από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Παύλο Χριστίδη. Δημήτρης Κοστούρος, προχωράμε αργά και σταθερά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου ναυπλίου. Έρχονται κατασχέσεις εξπρές. Έκκληση για να επαναλειτουργήσει η ιστορική εκκλησία του Καποδίστρια στο Ναύπλιο. Εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και μεγάλη κινητικότητα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τις υποψηφιότητες ανοιχτές μέχρι την άλλη Παρασκευή. Ήδη οι τάσεις έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι χρειάζονται 50 υπογραφές για να θέσει κάποιος την υποψηφιότητά του για την αρχηγία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτόν τον τόπο, με αυτό το μακρόχρονο, με αυτή τη μακρόχρονη ιστορία, δεν πλήττεις ποτέ. Τελειώσαν οι εκλογές προχθές και πάλι πάμε για εκλογές. Και μάλιστα οι εσωκομματικές που είναι πάρα πολύ πιο δύσκολες. Για μένα, όσες εσωκομματικές έχω ζήσει και από τον ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις ότι η εμφύλη σπαραγμή είναι χειρότερη από όλους τους άλλους. Οι πληροφορίες είναι ότι θα υπάρχουν πολλοί υποψήφοι και το θέμα είναι ότι όσο περισσότεροι υποψήφοι είναι, πού θα βρουν τους 50 υπογράφοντες για να τους προτείνουν για υποψήφιους. Είναι εύκολο να βρεις 50 άτομα. Έτσι, και μάλιστα από συγκεκριμένους χώρους. Μπορεί να βρεις από οποιοδήποτε μέλος ή φίλος. Πρέπει να είναι μέλη της πολιτικής γραμματείας Νέας Δημοκρατίας, μέλη του, πώς το λέει, από τους βουλευτές ή δεν ξέρω από πολύ στενό κύκλο. Οπότε ακούμε Μητσοτάκη, ακούμε Βορύδη, Κυριάκο Μητσοτάκη, ακούμε Γεωργιάδη, τον Περιφερειάρχη, ακούμε το Μεϊμαράκη, ακούμε τον Πέτρο τον Τατούλη. Καταλαβαίνεις ότι 50 ο καθένας, καμιά 400 σου χρειάζεται. Να δούμε ποιος θα τους βρει. Δεν πιστεύω στο τέλος να παραμείνουν όλοι. Θα δούνε τους σχετισμούς και θα. Έτσι ακριβώς. Και πέρα και πάνω απ' όλα βλέπω σιγά σιγά να θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Από την πλευριά των Καραμαλικών, νομίζω ότι ο Μεϊμαράκης, έστω και αν ο ίδιος δεν το πολύ θέλει, θα τον σπρώξουν να κατέβει, διότι φοβόνται πως το κόμμα πάρει ηγέτη από το Σαμαρικό. Και όλη αυτή η ιστορία. Ο Μητσοτάκης πάλι, νομίζω το γνωρίζεις και εσύ το γνωρίζουμε όλοι. Το Μητσοτακέικο ουδέποτε κόλλησε στη Νέα Δημοκρατία με την έννοια όπως είναι, ας πούμε, Μεϊμαράκης, είναι γηγενή μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα τους θεωρούμε ξένους, πάντα επισκέπτες στην οικογένεια. Γι' αυτό και ο ίδιος λέει: μην με συνδέετε με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μην βλέπετε το όνομά μου, αφήστε με να. Να μου λέτε προχώρα Κυριάκο, όχι Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, κάπως έτσι, εγώ χειμωνιστικά βέβαια. Να πούμε και για τον Πέτρο Τατούλη, τον Πελοποννήσιο. Σίγουρα οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, αλλά θα έλεγα όμως ότι και τα κανάλια τα μεγάλα το έχουν υποβαθμίσει τελείως και πολλές φορές δεν αναφέρουν την υποψηφιότητά του. Για μένα στη Δημοκρατία ακόμα και το 1% ή το 0,5% ή το 50% είναι πάλι τα ίδια πράγματα μέχρι να γίνουν εκλογές. Τώρα Νίκο, για να είμαστε και σαφείς, ούτε στις εκλογές γίνεται αυτό. Εντάξει, ξέρουμε τι κάνουν τα μεγάλα κανάλια. Εντάξει, αυτό παρουσιάζουν επιλεκτικά. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που δεν παρουσιάζουν κάποιον υποψήφιο. Από το περιβάλλον του Πέτρου Τατούλη, το οποίο από ό,τι μου επιβεβαίωσε και εσύ πριν από λίγο εκτός αέρα, είναι ότι λένε ότι οι καλοθελητές είναι αυτοί που μιλάνε ότι δεν μπορεί να κατέβει και ότι υπάρχει ασυμβίβαστο. Ότι ο ίδιος επιμένει ότι υπάρχει, μπορεί να κατέβει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Ναι, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο πολύ... Περιφερειάρχη και Προέδρου Κόμματος. Πολύ τρόπο, ακριβώς. Βέβαια, λιγάκι είναι περίεργο το ότι ποτέ στην ιστορία αρχηγός κόμματος δεν έτυχε να μην είναι βουλευτής. Εκτός από το Κουκουέ, ας πούμε, το οποίο ο κ. Κουτσούμπας, ο γραμματέας, δεν ήταν βουλευτής για κάποιους μήνες, μέχρι και αυτός έγινε βουλευτής. Νικό, για να μην παίρνουμε θέση. Για να μην παίρνουμε θέση. Απλά εκείνο το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι πληροφορίες μου και θέλω να τις θεωρήσεις δεδομένες, ότι ο Πέτρος Τατούλης από τον Κύπρο λένε ότι 50 υπογραφές έχει μαζέψει. Α, τις έχει μαζέψει ο Πέτρος Τατούλης, μάλιστα. Έτσι ακριβώς είναι οι πληροφορίες και θέλω να τις ξέρεις ότι στο τέλος θα παραμείνουν αυτοί οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τις υπογραφές και δεν θα είναι όλες οι υποψηφιότητες στο τραπέζι ασφαλώς. Έτσι, θα γίνουν συσχετισμοί. Πάντως έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη εβδομάδα. Έτσι, να δούμε τελικά πώς. Μέχρι την άλλη Παρασκευή που θα είναι καταληκτική ημερομηνία, έτσι. Υποβολή. Και ποιοι θα είναι οι λαγοί. Πώς.
Και ποιοι θα είναι οι λαγοί. Και ποιοι θα είναι οι λαγοί. Γιατί φοβάμαι ότι το άλλο Σαββάτο θα έχουμε και συμφάλω. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό των οδηγών των δύο μηχανών που συγκρούστηκαν σημειώθηκε στις 5.30 το απόγευμα στην παλιά Εθνική Οδό Άργους Τρυπόλεως, στο ύψος της Σπηλιάς. Μάλιστα, ο ένας οδηγός που δεν φορούσε κράνος χτύπησε στο κεφάλι και διακομίστη άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Άργους. Δύο μηχανάκια τρακάρανε μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Ναι. Πόσο ακριβώς έγινε, περίπου? Ο ένας πήγαινε για το Άργος. Ναι. Και ο άλλος πήγαινε να στρέψει, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, μέσα στη σπηλιά. Χτυπήσανε? Ευτυχώς, υλικές ζημιές και πολύ λίγα σωματικά. Τελικά στα μηχανάκια χρειάζονται τα κράνη? Πραγματικά, φίλε, χρειάζονται. Ο ένας από τους επιβαίνοντες φόραγε κράνος και μόνο εξωτερικές. Ο άλλος, δυστυχώς, που δεν φόραγε κράνος, είχε ένα ίγμα πίσω στο κεφάλι. Γι' αυτό συνιστώ πάντα κράνη. Πάντα, παιδιά, πάντα. Από προσωπική εμπειρία, πάντα κράνη. Την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, την άνοδο των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά, αλλά και την περαιτέρω στάση του κόμματος στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας, αναλύει ο εκπρόσωπος τύπους του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης. Εμείς αυτό το οποίο λέγαμε πριν τις εκλογές είναι αυτό το οποίο λέμε και σήμερα. Έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολα μέτρα και μια πολύ δύσκολη περίοδο, στην οποία η κυβέρνηση που έφερε το τρίτο και πιο δύσκολο μνημόνιο θα κληθεί να το εφαρμόσει. Είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Για το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ σημαντικό ότι αύξησε και σε απόλυτους αριθμούς τα νούμερά του. Έκανε μια καινούργια αρχή με την σύμπραξη με την Δημοκρατική Αριστερά και με κινήσεις πολιτών για τη σοσιαλδημοκρατία. Μπροστά μας έχουμε μια περίοδο, όπως είπαμε και προηγουμένως, πολύ δύσκολη, στην οποία θα φέρουμε εκεί που η χώρα το έχει πραγματικά ανάγκη και θα ασκήσουμε μια επικοδομητική, πολιτική, προγραμματική αντιπολίτευση όπως εμείς πιστεύουμε. Η αποτίμηση είναι, από ό,τι ακούσαμε και την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ. Υπάρχει προφανώς μια ικανοποίηση, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι μόλις ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, οι δημοσκοπήσεις και το κλίμα ήταν αν το ΠΑΣΟΚ θα μπει ή όχι στη Βουλή. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει 6,3% και για την περιοχή μας είναι πολύ σημαντικό ότι ξαναεξελέγει ο Γιάννης Ομανιάτης βουλευτής και οφείλονται συγχαρητήρια σε όλους και θέλουμε να ευχαριστήσω και με το βήμα το οποίο μας δίνεται και όλους τους πολίτες της Αργολίδας που έκαναν αυτό το βήμα και τους υποψήφιους βουλευτές, τους υπόλοιπους τέσσερις. Και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται και για μας είναι μέρες δύσκολες, αλλά μέρες δουλειάς, μέρες που με συγκρατημένη αισιοδοξία θέλουμε να βγάλουμε την πατρίδα μας από την κρίση. Θα περιμένατε ένα σχήμα κυβερνητικό περισσότερο ευρύ? Ποια ήταν η άποψή σας? Και γιατί βλέπουμε ότι επανήλθε μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά δεν άλλαξε κατά τι. Δυστυχώς είναι εμφανές σε όλους όσους παρατηρούν την κυβέρνηση αυτή ότι είναι μια κυβέρνηση αντιμεταρρυθμιστική και συγκεκριμένου χρόνου. Δεν μπορεί να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο και ο ελληνικός λαός θα περιμένουμε να το κρίνει, αλλά και να δείξει ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του το πού το πάνε. Πολύ σύντομα έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένες ψηφοφορίες στην Ελληνική Βουλή όπου θα κληθούν όλοι να πάρουν θέσεις και να προτείνουν και τα περίφημα ισοδύναμα. Εμείς θα είμαστε σε μια θέση αναμονής και θα περιμένουμε να βοηθήσουμε όπου χρειάζεται αλλά και να ασκήσουμε κριτική όπου επίσης χρειάζεται. Έκκληση προς το Δήμο Ναυπλίου και την Μητρόπολη Αργολίδας έκανε ο ιστορικός Βασίλης Χαραμής για την αποκατάσταση των φθορών και των ζημιών που προκλήθηκαν από το χρόνο στο ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Ναύπλιο, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον πρώτο κυβερνήτη της χώρας, Ιωάννη Καποδίστρια, που αυτές τις μέρες γίνονται εκδηλώσεις τιμή στη μνήμη του. Το εκκλησάκι δεν έχει λειτουργήσει περίπου 5 χρόνια, ενώ οι περίοικοι θυμούνται τη λαμπρότητα που κάθε χρόνο γινόταν οι πανήγυρες και ζητούν να επανέλθει από τους αρμόδιους φορείς η λειτουργία του, αφού πρώτα αποκατασταθούν οι ζημιές. Έχουμε αύριο τον εορτασμό, την μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και μεθαύριο οπωσδήποτε στις 27 του μήνα την επέτειο, την ημερομηνία αναφορά στη μνήμη της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια, που γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκε το 1831 στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Τώρα, γιατί βρεθήκαμε εδώ, κύριε Κουρτέλη, και όλοι σας θα διαρωτάτε τον καθένα μας και τους εαυτούς μας,
Διαρωτάτο καθής, διότι είναι τα ίχνη του Ιωάννου Καποδίστρια. Το εκκλησάκι αυτό παίζει τεράστιο ρόλο. Έχει τεράστιο ρόλο στη ζωή κοντά, ήταν ένα, θα λέγαμε, στοιχείο από τα ίχνη της ζωής του Ιωάννη Καποδίστρια στον Άφλιο που έχουν, διασωθεί. Δεν ήταν αυτό καθεαυτό το εκκλησάκι. Το εκκλησάκι αυτό χτίστηκε το 1909 από την τεχνία των Κουρίς, η οποία το 1909, θυμάστε, έχουμε, αν θυμάστε από την ιστορία, έχουμε μια γενικότερη κινητοποίηση στην Ελλάδα με την επανάσταση στο Γουδί. Και έρχεται στη συνέχεια ο Βενιζέλος και ούτω καθεξής από την Κρήτη. Οι συντεχνίες τότε είχαν μεγάλη δύναμη. Όμως, αυτό δεν ευρέθηκε τυχαία. Υπήρχε παλιότερα εδώ πέρα, από ό,τι λένε τα ίχνη, υπήρχε των Βεζίριδων, των Τούρκων, ένας τεκές. Όταν ήρθε ο Καποδίστρια στον Άφλιον, ήταν σε καλή κατάσταση. Εγκατεστάθηκε. Δεν εγκατεστάθηκε διότι ο Καποδίστρια δεν είχε ανάπαυλα, δεν ήξερε. Ήταν συνέχεια εργασιομανής. Το πρώτο φως, η πρώτη λάμπα, η στοιχειώδης που έκαιγε μέσα στον Άφλιον από τις 4 η ώρα ήταν του Ιωάννη Καποδίστρια. Δεν ήθελε να ξεκουραστεί. Ήρθε όμως για να επιτηρεί τα έργα της πρόνοιας, διότι η πρόνοια είναι ο πρώτος προσφυγικός οικισμός στην Ελλάδα. Με αυτό το σχέδιο που βλέπετε, έχει δουλέψει με το Βούλγαρι το μηχανικό τότε για την ρημοτομία του προαστίου αυτού που εγκατέστησε τους αγωνιστές και τους φυγάδες από την υπόλοιπη τουρκοκρατούμενη Ελλάδα που εγκατεστάθηκαν στην Πρόνοια. Εδώ έμενε ο Καποδίστριας και μετά όταν δολοφονήθηκε το 16ο ψήφισμα μαζευόμαστε είδα μετά από, τέτοια γεγονότα και λέμε, γράφουμε ψηφίσματα τι θα κάνουμε για τον εκλειπώντα. Ψηφίστηκε να χτιστεί εδώ πέρα ναός, ναίδριον με το όνομα Ιωάννης και ένα μαυσολείο. Μαυσολείο δεν έγινε ποτέ, έγινε ο Αδειράντας, κάπως ξέρουμε το Καποδίστρια. Όμως, αντί για ο ναός εκτίστηκε το 1909, δεν μπορούσε άμεσα να εκτίσει, διότι δεν υπήρχαν οικονομικοί πόροι. Αυτό εδώ τώρα, το εκκλησάκι, είναι συνδεδεμένο με την τοπική ιστορία, όπως καταλαβαίνετε, του ναυπλίου. Αφενός αυτού, από την εποχή εκείνη, αφετέρου, περνάνε τα χρόνια, το 1940 ήταν το καταφύγιο. Πίσω είναι η σπηλιά η μεγάλη, το καταφύγιο των προνοιωτών, αλλά και των ναυπλιωτών, των καιρών των βομβαρδισμών. Μπορείτε να το δείτε, είναι κλειστό και όλα αυτά τα πράγματα. Το άλλο σπουδαίο γεγονός είναι το πρώτο προσκυνητάρι, μην το βλέπετε τώρα σε αυτή την κατάσταση, που υπήρχε εντός ναυπλίου και ο μοναδικός φανός που δεν υπήρχαν τα ηλεκτρικά, που μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να φωτίσει το δρόμο έτσι των ερχόμενων από τον Ναύπλιο προς την Πρόνοια και από την Πρόνοια προς την παλιά πόλη. Δηλαδή το έβλεπαν σαν όαση. Όλα αυτά έχουν συνδεθεί. Τώρα τον βλέπουμε επί 5 χρόνια, νομίζω πόσα είναι, να είναι στα 6 χρόνια κλειστός. Βέβαια ο Δήμαρχος έχει την θέληση, έχει την πρόθεση, το ξέρουμε, το έχει πει, το έχει εκφράσει. Ασφαλώς γνωρίζουμε τις συγκυρίες, τις οικονομικές, τις δύσκολες. Αφετέρου τα ΕΣΠΑ που είχαν διακοπεί, οι κρουνοί, ξέρουμε, ας το πούμε, των τραπεζών είχαν κλείσει, το χρήμα είχε σταματήσει τα έργα, αλλά ας μπει τώρα στη σειρά. Έτσι που επανήλθαν τα πράγματα, που επανέρχονται, οπότε λέμε, σιγά σιγά να το φέρουμε δηλαδή και να ανοίξει, διότι και ο Δήμος στερείται πόρους. Δείτε σε λίγο. Μαχαίρι στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. Πλούσιες οι αθλητικές εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου στην Αργολίδα. Κατά σχέση express με ένα email στις τράπεζες, ξεκινά το Υπουργείο Οικονομικών από την 1η Οκτωβρίου. Στο στόχαστρο, φαίνεται ότι μπαίνουν αρχικά όσοι εμφανίζουν λήξη πρόθεσμος οφειλές άνω των 70.000 ευρώ και οι οποίες δεν βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα στις τράπεζες, οι οποίες θα δεσμεύουν εντός 24 ώρων τον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη. Εκτιμάται πως μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών τα χρήματα θα αποδίδονται στο δημόσιο. Ειδικότερα μετά τη δέσμευση των χρημάτων και εντός 2 ημερών η εφορία ενημερώνεται για το ύψος του δεσμευθέντος ποσού και προχωρεί σε κατάσχεση το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης. Σε αντίθετη περίπτωση, το πιστωτικό είδημα προβαίνει σε άμεση άρση της επιβληθήσας δέσμευσης. Το μέτρο αναμένεται να επεκταθεί και σε φορολογούμενους με μικρότερα χρέη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς περιορισμός στην κοινή κεφαλαίων δεν πρόκειται να έρθει πριν το τέλος του 2015, οφειλέτες του δημοσίου με τραπεζικές καταθέσεις έχουν μόνο μία επιλογή, την μεταξύ του στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Εκτιμάται πως το ύψος των λήξη πρόθεσμων οφειλών πλησιάζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 6,9 δισεκατομμύρια είναι φρέσκα, δημιουργήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2015. Βήμα-βήμα προχωρούμε για να πετύχουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου Ναυπλίου μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της δράσης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτρης Κοστούρος για το θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης.
Έχει να κάνει με μια προγραμματική σύμβαση που σήμερα ψηφίζουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο Ναυπλίων και στο Δημοτικό Οργανισμό Περιβάλλοντος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να μπορέσει να διαθέσει την τεχνική του υπηρεσία και όποια άλλη υποστήριξη χρειάζεται για να ξεκινήσουν παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου. Είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο το οποίο ο Δήμος κατάφερε μετά από μεγάλους αγώνες να κερδίσει, θα το πω έτσι σε εισαγωγικά, στην ουσία να εντάξει αυτό το φάκελο που είχε ετοιμάσει για να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της γεωθερμίας ώστε να αλλάξει ενεργειακή πηγή για τη θέρμανση του κολυμβητηρίου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό για μας ήταν κάτι που εδώ και πάρα πολύ καιρό επιζητούσαμε, το να μπορέσουμε να απαγκιστρωθούμε από την καύση μήλη που λέγεται πετρέλαιο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε οικονομικά ο Δημοτικός Οργανισμός, άρα ο Δήμος, να σηκώσει. Τώρα με την μέθοδο αυτή τα κόστη αλλάζουν και ευελπιστούμε ότι μετά το πέρας του έργου θα μπορούμε να μιλάμε για ένα κολυμβητήριο το οποίο θα έχει μία απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία όλο το χρόνο, τους 11 μήνες που πρέπει. Χρονοδιαγράμματα θα το ξαναπώ ότι δεν υπάρχει. Χρονοδιαγράμματα το 15 δεν υπάρχουν. Ναι. Σήμερα που μιλάμε για την ένταξη του φακέλου που λέγεται παρεμβάσεις ενεργειακές στο κολυμβητήριο Ναυπλίου. Μιλάμε για μια προγραμματική σύμβαση που ξεκινάει ώστε να αρχίσουν να γίνονται οι μελέτες και οι διακηρύξεις των διαγωνισμών βήμα-βήμα, έτσι ώστε να φτάσουμε στον πολυπόθητο στόχο που είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου. Θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Βήμα-βήμα βλέπετε ότι εμείς τώρα ολοκληρώνουμε κάποια έργα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2,5-3 χρόνια. Γι' αυτό χρονοδιαγράμματα δεν υπάρχουν. Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, εκρήξεις αλλά και κατοχή εκρηκτικών υλών, συνελήφθη στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ένας 33χρονος Κύπριος. Μάλιστα, έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του και από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου για παραβάσεις κακουργηματικού χαρακτήρα που αφορούν την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και διαρρήξεων σε ATM πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μέθοδο του ΡΦΦΗ. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ιερά Πέτρας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου για τα αδικήματα που έκανε από 1η-1η του 2011 έως 25η-6η του 2012. Μάλιστα, ο 33χρονος αναζητείται από τις Κυπριακές Αρχές σε εθνικό επίπεδο για κλοπές, διαρρήξεις σε κοσμηματοπολία και για απόπειρα διάρρηξης τραπεζικού καταστήματος σύμφωνα με έγγραφο της Ιντερπόλ Κύπρου. Επιπλέον, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου για παραβάσεις κακουργηματικού χαρακτήρα που αφορούν την τέλεση διακεκριμένων κλοπών, κυρίως διαρρήξεων ATM, πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοκιβωτίων ανά τη χώρα με τη μέθοδο του ΡΦΦΗ. Το απροανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Ιερά Πέτρας. Το χαμόγελο του παιδιού χρειάζεται σχολικά είδη για παιδιά όλων των ηλικιών, ιδιαίτερα τσάντες για αγόρια και κορίτσια. Στην Κορινθία στηρίζουμε πάνω από 300 παιδιά και χωρίς τη βοήθεια του κόσμου δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, δήλωσε η κοινωνική λειτουργός του χαμόγελου του παιδιού. Τη συγκεκριμένη περίοδο χρειαζόμαστε πολύ έντονα τη βοήθεια του κόσμου, καθώς συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδάκια καταρχάς στο σπιτιού μας και έπειτα για τις οικογένειες που στηρίζουμε και βοηθάμε σε μηνιαία βάση. Οπότε τα σχολικά μας είναι απαραίτητα αυτή την περίοδο. Πέρα από τα σχολικά, πάντα είναι απαραίτητα τα τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα είδη. Δηλαδή, όταν λέτε σχολικά, μπορεί να φέρει κάποιος να πάει να αγοράσει σχολικά ή πρέπει να είναι σε χρήματα υποστήριξη? Όχι. Εμείς επιδιώκουμε να μην αναπεριόδους να ζητάμε είδη και όχι χρήματα από τον κόσμο, γιατί το χρηματικό ποσό πλέον είναι πολύ δύσκολο και το αναγνωρίζουμε. Και επίσης είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλη ανάγκη το συγκεκριμένο είδος αυτή τη στιγμή που δεν θέλουμε τα χρήματα, θέλουμε το συγκεκριμένο είδος. Μεγάλη έλλειψη έχουμε σε σχολικές τσαντούλες όλων των ηλικιών. Οπότε σίγουρα αν κάποιος καταφέρει να μας πάρει τσαντούλες για τα παιδιά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Από τι ηλικίες μέχρι τι ηλικίες? Έχουμε όλες τις ηλικίες, δηλαδή έχουμε και αγοράκια και κοριτσάκια από 3 ετών που πάνε στο παιδικό μέχρι και 18 ετών που τελειώνουν το λύκειο τα παιδιά. Ακόμα και φοιτητές έχουμε που στηρίζουμε και βοηθάμε, που είναι δικά μας παιδιά του συλλόγου δηλαδή και όχι οικογενειών που στηρίζουμε. Και αυτό είναι δείχνει τη σημασία του έργου που γίνεται εδώ στο Δεν σταματάει στα 18 η δράση του χαμόγελου, ειδικά για τα παιδιά που φιλοξενούμε, γιατί είμαστε γονείς τους εντός εισαγωγικών, αλλά μας νιώθουν και γονείς τους τα παιδιά. Πρέπει να είμαστε πλάι τους. Και ήταν κρίμα και όλα στα 18 να βγαίνουν στην κοινωνία. Όχι, γιατί έχουμε φοιτητές σε πολύ σημαντικές σχολές της Ελλάδας, οπότε και μόνο από αυτό φαίνεται το έργο του χαμόγελου
μέσα στα χρόνια, γιατί είναι παιδιά τα οποία τα μεγαλώσαμε εμείς και καταφέραμε να μπουν σε κάποια σχολή και τα ίδια να είναι εξαιρετικά αξιόλογα και να κάνουν τεράστια προσπάθεια. Στην Κορινθία, πόσα παιδιά υποστηρίζει το χαμόγελο του παιδιού? Στην Κορινθία, γενικά, το κέντρο στήριξης της Κορίνθου στηρίζει περισσότερες από 110 οικογένειες, αγγίζουμε σχεδόν 400 παιδιά. Πέραν του σπιτιού μας που φιλοξενούμε περίπου 40 παιδιά, άλλες φορές είναι περισσότερα, άλλες λιγότερα, ανάλογα τις θέσεις που υπάρχουν κενές. Mm-hmm. Οπότε φτάνουμε γύρω στους 350 παιδιά το μήνα. Και είναι φανερό για ποιο λόγο είναι ανάγκη για τα σχολικά αυτή την περίοδο. Ναι, τώρα ήδη δώσαμε τη στήριξη στις οικογένειες και επειδή ακριβώς φροντίσαμε να τις δώσουμε νωρίτερα τις τσαντούλες στα παιδάκια των στηρίξεων για να προλάβουν οι γονείς να μην ψωνίσουν, να μην κάνουν κάποιο έξοδο αφού θα τους βοηθούσαμε εμείς, δυσκολευτήκαμε τα δικά μας τα παιδάκια. Χαλάει πάλι ο καιρός σύμφωνα με το νέο εκτακτό δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και στα βόρεια με ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να επηρεαστούν οι άλλες περιοχές. Πιο αναλυτικά για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά και την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ αύριο Σάββατο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Ιόνιο, υπηρετικά εκτός Θράκης, στην Κρήτη Πρόσκαιρα, στις Κυκλάδες, στις δυτικότερες περιοχές. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά αρχικά στα δυτικά και στην Πελοπόννησο και βαθμίες στις υπόλοιπες περιοχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Εύβοια, την Κρήτη και τις Κυκλάδες, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν ή θα σταματήσουν. Στις περιοχές που είναι πιθανό να επηρεαστούν είναι και η Αττική μέχρι το βράδυ. Την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους στη Μακεδονία και πιθανόν μέχρι νωρίς το πρωί στις Ποράδες και τη Θεσσαλία. Βρέχει καρέκλες, όπως λέει ο λαός. Από σήμερα το πρωί στην Κεφαλονιά η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα στη μετακίνηση των πεζών και τη μετακίνηση των οχημάτων. Στη ριζική αναμόρφωση του ασφαλιστικού που θα περιλαμβάνει κλιμακωτές περικοπές έως και 11% μεσοσταθμικά στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ και την επιβολή ανωτά του πλαφών για το σύνολο των συνταξιοδοτικών παροχών, προσανατολίζεται η νέα κυβέρνηση. Βάσει μνημονίου, η συνταξιοδοτική δαπάνη θα πρέπει να μειωθεί κατά 2,25 δις ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Πρόκειται για ισοδύναμα μέτρα προκειμένου να μην εφαρμοστούν ορισμένοι σκληροί όροι του τρίτου μνημονίου για τις συντάξεις, όπως είναι η κατάργηση του ΕΚΑ, η μείωση των συντάξεων του ΟΓΑ και η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Βάσει μνημονίου, η συνταξιοδοτική δαπάνη θα πρέπει να μειωθεί κατά 2,25 δις ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Για το 2015 το ψαλίδι διαμορφώνεται στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που έχει στα χέρια της Εθνική Αναλογιστική Αρχή, οι συνταξιούχοι με άθροισμα κύριας και επικουρική σύνταξη άνω των 1.500 ευρώ δεν υπερβαίνουν τις 360.000 ευρώ, 13,5% επί του συνόλου, ενώ αυτοί που λαμβάνουν από 1.000 έως 1.500 ευρώ είναι περίπου 552.000. Και οι δύο αυτές κατηγορίες καλύπτουν σχεδόν το 60% της συνολικής μηνιαίας δαπάνης για τις συντάξεις, 2,3 δις ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, σε συνδυασμό με τα ελάχιστα περιθώρια λιγμών για την επιδίωξη της κυβέρνησης να μην θυγούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι προωθούμενες μειώσεις αφορούν αναπόφευκτα όσους συνταξιούχους λαμβάνουν συντάξεις, κυρίες επικουρικές και μερίσματα άνω των 1.000 ευρώ και πάνω. Όσον αφορά την επιβολή ανώτατου πλαφών, πληροφορίες αναφέρουν πως το νέο όριο αναμένεται να τοποθετηθεί κοντά στα 2.000 ευρώ, από 2.350 στο ΙΚΑ, 2.774 στα ειδικά ταμεία και 3.360 ευρώ για όσους λαμβάνουν διπλές συντάξεις. Στόχος μας να προστατευτούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούκαλος, ανέφερε σε χθεσινές δηλώσεις του ότι οι συντάξεις έως 1.000 ευρώ θα προστατευτούν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν περικοπές σε όσους υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. Ο κ. Κατρούκαλος χαρακτήρισε μικρές τις συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ και μεσαίως τις συντάξεις από 1.000 έως 1.500 ευρώ. Σημείωσε μάλιστα ότι αυτό που απασχολεί την κυβέρνηση δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά και το αν θα πάρουν σύνταξη ή είναι εργαζόμενοι. Να μην είναι η ασφαλιστική εισφορά απλώς ένας φόρος που πηγαίνει για να πληρωθούν οι συντάξεις των νυν συνταξιούχων και να μην υπάρχει ελπίδα να πάρουν σύνταξη ή είναι εργαζόμενοι, δήλωσε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας ριζικές αλλαγές. Όχημα για τις αλλαγές αυτές θα αποτελέσει το πόρισμα της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για το ασφαλιστικό που αναμένεται να έχει στα χέρια του ο Υπουργός Εργασίας εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου.
Σε ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι αφιερωμένες φέτος οι Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο Δίπολο, βία και ανεκτικότητα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού από σήμερα έως και την Κυριακή. Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα, περισσότεροι από 100 θα είναι αφιερωμένα στη σύνδεση της τέχνης με αυτό που ταλανίζει σήμερα την παγκόσμια κοινότητα. Πρόκειται για ζήτημα διαχρονικό, πολυδιάστατο και οδυνηρά επίκαιρο, γιατί δεν αφορά μόνο την πολιτική ιδεολογία κάποιων, αλλά και την προσωπική στάση του καθενός μας απέναντι σε οτιδήποτε είναι ξένο ή παρεκκλίνει από τις νόρμες. Σήμερα Παρασκευή οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στα σχολεία και τους μαθητές. Το Σάββατο και την Κυριακή η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία είναι ελεύθερη. Ας σταθούμε ενδεικτικά σε μερικές από τις εκδηλώσεις που εντάσσονται στις φετινές Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, συγκρούσεις και συναντήσεις πολιτισμών στα μνημεία της Ακρόπολης. Στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς, το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία ή φθορά στα μνημεία της πόλης. Το ίδιο θέμα φιλοξενείται και στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Κεραμικού, στο Φιλοπάπου και στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων, Μουσική και Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον. Στο Βυζαντινό Μουσείο, ξεναγήσεις με θέμα βία και ανεκτικότητα μέσα από τις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο θα γίνει ψηφιακή παρουσίαση από τις συλλογές του με θέμα η ανεκτικότητα ως στοιχείο καθημερινότητας σε περίοδους ηρεμίας στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης προβάλλει σήμερα για τους μαθητές του 1ου και 2ου Γυμνασίου Ταύρου και του 1ου Λυκείου Ταύρου την ταινία Τροάδες του Μιχάλη Κακογιάννη, μια ταινία που τιμήθηκε το 1971 με το βραβείο του Διεθνούς Οργανισμού Ειρήνης. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες με θέμα μνημεία, βία και βανδαλισμοί από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εξίσου σημαντικές εκδηλώσεις φιλοξενούνται σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία στην Αταλάντη, τη Λαμία, τον Βόλο, την Καρδίτσα, τη Θεσσαλονίκη, φυσικά σε πολλά μουσεία της πόλης, στο Κιλκί, στην Πέλα, στους Φιλίππους, στα Γρεβενά, στο Σουφλί, στη Φλόρινα και αλλού. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να παρουσιάζουν το ρόλο της ανεκτικότητας ως καθοριστικό παράγοντα του πολιτικού και πολιτισμικού γίγνεσθε μέσα από πολλών ειδών παραδείγματα. Μια σπουδαία πρωτοβουλία σε μια στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αντιδράσουμε στις πράξεις βίας και να αρχίσουμε να συνηθίσουμε να υποδεχόμαστε την ανεκτικότητα στη συμπεριφορά μας. Αγιασμός για την έναρξη του πρωταθλήματος έγινε από την ομάδα του Παναργιακού στο γήπεδο της ομάδας στο Άργος σήμερα το μεσημέρι. Ο τεχνικός των Λύκων Γιάννης Δουβίγκας δήλωσε ότι στόχος της διοίκησης είναι να φτιαχτεί ομάδα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Προέδρου Παναργιακού Κώστα Κιμουλιάτη. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Των σών δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέκουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογίαν σου άκραντε. Δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του. Κύριε Κιμουλιάτη, σε δύσκολους καιρούς αναλάβατε την ομάδα, θα θέλαμε τις δύο λόγια να μας πείτε. Καταρχήν να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλες τις ομάδες, να έχουν όλα τα παιδιά υγεία πάνω απ' όλα. Όντως ξεκινήσαμε μια γιγάντια προσπάθεια θα έλεγα, 10 Σεπτέμβρη και καταφέραμε νομίζω έναν πραγματικό άθλο να στήσουμε μια ομάδα που αποτελείται από παίκτες πολύ καλής ποιότητας και μεγάλης ποιότητας. Θεωρώ ότι αν μας βοηθήσει ο Θεός που κάνουμε και τον αγιασμό μας σήμερα, ο κόσμος της ομάδας και πάνω απ' όλα τα παιδιά που θα παίζουν μπάλα, θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Σίγουρα, όταν δέχτηκα την πρόταση του Παναργιακού, ήξερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Μια εβδομάδα έχει στηθεί η ομάδα. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτή την κατάσταση. Έρχονται παιδιά, ακόμα και σήμερα ήρθε μια μεταγραφή. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο θέμα να στήσουμε την ομάδα, είναι πάρα πολλοί χαρακτήρες, δύσκολοι, ο καθένας έχει τα δικά του μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα, που πρέπει να τα δούμε αυτά πολύ γρήγορα, γιατί μεθαύριο παίζουμε. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος και να βοηθήσει την ομάδα, που πιστεύω θα τη βοηθήσει γιατί την αγαπάει πραγματικά, και πιστεύω ότι ο Παναργιακός παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιώνεται,
αλλά σίγουρα είναι, θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με την μέχρι τώρα ας πούμε, προετοιμασία που έχουμε κάνει. Άλλες ομάδες είναι πιο ομοιογενές, άλλες ομάδες έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να φέρουμε την ομάδα στο επίπεδο που χρειάζεται ανάλογα με τους παίκτες που έχουμε. Ποιες ομάδες θα διεκδικήσει την άνοδο ο Παναριακός? Ο στόχος του Παναριακού αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλάει για πρωταθλητισμό, μιλάει μόνο ότι πρέπει να γίνει ομάδα. Αν θα γίνει ομάδα δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτα. Άρα ο στόχος μας πρώτα απ' όλα είναι σιγά σιγά με τα παιχνίδια που πρώτα της Κυριακής είναι να φτιάξουμε ομάδα. Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Αργολίδας Ορθοπεταλιές, σε συνεργασία με την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Άργους Μυκηνών, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς αυτοκίνητο, προσκαλούν τους φίλους του ποδηλάτου σε ποδηλατοβόλτα για την Κυριακή στις 10.30 το πρωί με αφετηρία τη Λαϊκή Αγορά του Άργους. Στο πλαίσιο της ετήσιας δράσης της ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της προώθησης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, έτσι και φέτος σε συνεργασία και πάντα με το Γενικό Πρόσταγμα να το έχουν ο Σύλλογος Ορθοπεταλιές, θα κάνουμε την ποδηλατάδα στην πόλη του Άργους την Κυριακή το πρωί. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο, όλους όσοι θέλουν να προωθήσουμε την μετακίνηση με ποδήλατο μέσα στην πόλη, να συμμετέχουν στην Κυριακάτικη ποδηλατάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο σε όλους όσοι ασχολούνται στο πλαίσιο των δράσεων και δραστηριοτήτων των Ορθοπεταλιών, μιας και η συνεργασία δεν είναι ευκαιριακή, δεν είναι μόνο κάθε χρόνο τέτοια εποχή, πάντοτε μας στηρίζουν και εμείς Αμφίδρομα στηρίζουμε και τις δράσεις τους, αλλά και αυτοί στέκονται στο πλευρό και πλαισιώνουν τις εκδηλώσεις και τις δράσεις και της κοινοφιλής επιχείρησης, αλλά και του Δήμου Άργους Μυκηνών. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας χωρίς αυτοκίνητο, οι Ορθοπεταλιές, σε συνεργασία με την ΚΕΔΑΜ και με τη στήριξη του Δήμου Άργους Μυκηνών, οργανώνουμε μια παιδική ποδηλατάδα την Κυριακή το πρωί, 27 Σεπτεμβρίου, στην πόλη του Άργους. Πάγιο έτοιμά μας, παραμένει η δημιουργία ποδηλατόδρομου στην πόλη του Άργους και όχι μόνο. Οπότε θέλουμε όλα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους. Η ποδηλατάδα θα ξεκινήσει από την πλατεία της Λαϊκής Αγοράς στις 10.30 το πρωί. Παρακαλούμε οι ανήλικοι να συνοδεύονται. Θα υπάρχει τεχνική υποστήριξη από το κατάστημα Kidis Bike, το οποίο και ευχαριστούμε. Και θα είναι ποδηλατάδα για όλες τις ηλικίες. Έχουμε και πιτσιρίκια και παιδάκια με βοηθητικές. Είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο μέσα στην πόλη του Άργους, οπότε μπορούν να ακολουθήσουν όλοι, μέχρι τους πιο μεγάλους φίλους μας. Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή στη Λαϊκή Αγορά 10.30 το πρωί για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο πρώτος ορεινός ημιμαραθώνιος δρόμος του Αρτεμισίου Όρους θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με αφετηρία την Καριά Αργολίδας. Αφορά τους λάτρες του δρόμου, της ορειβασίας και τους περιπατητές, ενώ πρόκειται για μια συνδιοργάνωση του Φυσιολατρικού Αθλητικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αργολίδας, των μαραθωνοδρόμων, της τοπικής κοινότητας Καριάς, του Δήμου Άργους Μυκηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Η εκκίνηση θα γίνει στις 9 το πρωί. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου για τον πρώτο ορεινό ημιμαραθώνιο στην Καριά Αργολίδος. Ένα δρόμενο που πιστεύουμε ότι θα γίνει θεσμός και για τα επόμενα χρόνια. Ένα δρόμενο που το έχουμε αγαπήσει και το συνδιοργανώνουν οι μαραθωνοδρόμοι Δρομή Αργολίδος, οι ορειβάτες, ο σύνδεσμος ορειβατός Αθηνών και Αργολίδας. Φάος. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών και η Περιφέρεια. Καθώς επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί που τη στηρίζουν την προσπάθεια αυτή, όπως είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καριάς του Αρτεμίσιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που θα μας βοηθήσουν εθελοντικά για την προσπάθειά μας αυτή, όπως είναι οι εθελοντές Αμαρίτες και ο Ρωθός Σταυρός, όπως είναι το πρώτο σύστημα, το Σωματείο Εργαζομένων, το ΟΤΕ, καθώς και το πρώτο σύστημα προσκόπων. Και η ΦΥΛΜΑ. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 27 του μηνός. Η εκκίνηση θα γίνει από το κέντρο του χωριού, από την πλατεία του χωριού, στην Καριά. Και ο τερματισμός θα γίνει πάλι εκεί. Για τους δρομείς θέλουμε να ενημερώσουμε ότι η εκκίνηση θα είναι στις 9 η ώρα και για τους περιπατητές στις 9 και 4.
Καλό θα είναι όλοι όσοι θα συμμετέχουν στον αγώνα δρόμο αυτό να έρθουν γύρω στις 8.30 ώρα, έτσι ώστε να παραλάβουν τα νούμερά τους, να παραλάβουν τη χρονομέτρησή τους και έτσι ώστε να μπορεί να διεξαχθεί ομαλά ο δρόμος αυτός. 9 με 9 και 4 θα τηρήσουμε λίγο αυστηρά τα περιθώρια του χρόνου. Η εκδήλωση αυτή, τέτοιες μάλλον εκδηλώσεις, πρέπει να γίνονται γιατί με τον τρόπο αυτό αναδεικνύουμε στις περιοχές, τέτοιες περιοχές της ορεινής Αργολίδας, το κάλος τους, το φυσικό κάλος, και με τον τρόπο αυτό δείχνουμε την αγάπη που μπορούμε να προσφέρουμε στη φύση και στο περιβάλλον γενικά. Σε αυτή την δραστηριότητα είναι ευχής έργο να δώσω τα συγχαρητήρια και για τη βοήθεια την αμέριστη που μας έχει προσφέρει ο Δήμος Άργους Μυκηνών, η Περιφερειακή Ενότητα, για την προσπάθεια της καθιέρωσης, θα έλεγα, αυτού του δρόμου. Η διαδρομή λοιπόν είναι μονοπάτι, άσφαλτος, χώμα, μονοπάτι και χώμα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι 9 η ώρα είναι η εκκίνηση των αλυτών και 9 και 4 είναι των περιπατητών. Θα ήθελα να πω στον κόσμο δύο πράγματα. Επειδή τα αυτοκίνητα εκεί στον χώρο της Καρδιάς είναι λίγο στενοχωρημένο στο χώρο, στο πάρκινγκ, να μην περνάνε την πλατεία, γιατί κάπου εκεί θα γίνουν εκδηλώσεις μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και θα υπάρχει στενότητα χώρου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, παιδιά, να προτιμάμε να γίνονται αυτοί οι αγώνες στους τόπους μας, γιατί τέτοιες περιοχές δεν υπάρχουν στην Πελοπόννησο. Ο Ταΐγετος είναι, λίγο το Μέναλο και λίγο το Αρτεμίσιο. Ήθελα λοιπόν και να ευχαριστήσω και εγώ από την σειρά μου εσάς που κάθε φορά μας προβάλλετε και να σας πω ότι τέτοιου είδους συνεργασίες θα ξαναγίνουν στην Αργολίδα, αν υπάρχουν βέβαια τα χρήματα, γιατί είναι γεγονός ότι τώρα η στενότητα των χρημάτων είναι δυνατή. Η παρουσίαση της νέας φανέλας του ΠΑΣ Κόρινθος έγινε από τη διοίκηση και τους παίκτες. Ευχήθηκαν όλοι με την ευκαιρία της έναρξης του πρωταθλήματος καλή δύναμη και επιτυχίες στην ομάδα της Κορίνθου. Εκ μέρους της διοίκησης του ΠΑΣ Κόρινθος παρουσιάζουμε απόψε τη φανέλα της ομάδας Κορίνθου, που είναι η αυθεντική φανέλα, το κόκκινο και μαύρο και το κίτρινο σε κάποια άλλη θέση της φανέλας. Η Κόρινθος αλλάζει σελίδα. Είμαστε μια οικογένεια, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε την ομάδα μας εκεί που πρέπει να είναι. Κάνουμε όλοι μαζί ένα πολύ μεγάλο αγώνα, αγκαλιασμένοι, αγαπημένοι, σαν φίλοι, σαν μια οικογένεια, και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά και απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, όλη τη διοίκηση, που μέχρι σήμερα είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά και θα παραμείνουμε όλοι μαζί έτσι. Η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Καλούμε όλους τους φιλάθλους της Κορίνθου, της θετικής μπάλτσας, να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η προσπάθεια αυτή να καρποφορήσει σύντομα. Στεκόμαστε στην προσπάθεια αυτή και θέλουμε τη βοήθεια όλων. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες, να έχουν υγεία. Το πρωτάθλημα αρχίζει το Σαββάτο. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Καλή χρονιά σε όλους και πάνω απ' όλα υγεία. Μικρά παιδιά, παρακολουθούμε την μπάρτσα, μα δεν πάει εκεί πάνω, δεν πρόκειται να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Τάσο, να σε πάντα καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Θες κι εσύ να ξέρεις δεν καπάς, θες κι εσύ να κάνεις μακιγιάζ, μανικιούρ να μάθεις τι θα πει και πεντικιούρ να κάνεις τη στιγμή. Γίνε εσύ κομμωτής, αισθητικός, δουλειά να βρεις, σοβαρά τ' αύριο να δεις, έτσι απλά τ' όνειρο να ζεις. Unique hair,
στηρίζουμε ένα μέλλον λαμπρό. Δίνουμε και δώρο μακιγιάζ νηφικό. Βιασού, είναι η σχολή που ζητάς. Unique Hair, τέχνη ομορφιάς. Unique Hair, κομμωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς, σε τρία σημεία. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373. Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-80677. Και Τρίπολη, τηλέφωνο 27102-7078. Το Unique Hair είναι κέντρο διαβίου μάθησης επίπεδου 1, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλλιεργήστε την προσωπικότητά σας μέσα από την τέχνη. Το Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Άργους και φέτος ενθαρρύνει την προσπάθειά σας για σπουδές επιπέδου. Από τη μουσική προπαιδεία μέχρι τα ανώτερα θεωρητικά, την ελληνική και παραδοσιακή μουσική, είμαστε κοντά σας. Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Με υπευθυνότητα και συνέπεια διδάσκονται όλα τα όργανα κλασικής, παραδοσιακής και μοντέρνας μουσικής. Υποχρεωτικά θεωρητικά, ανώτερα θεωρητικά, για πτυχία οδικής, ειδικού αρμονίας αντίστοιξης, φούγκας, βυζαντινή μουσική, μουσική προπαιδεία για παιδιά 4 έως 6 ετών με το σύστημα ORF. Παρέχεται πτυχίο και δίπλωμα αναγνωρισμένα από το κράτος. Ποιοτική εκπαίδευση από διπλωματούχους έμπειρους καθηγητές. Διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Προετοιμασία και για τις εξετάσεις εισαγωγής στα τμήματα μουσικών των πανεπιστημίων. Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Μαζί μας μπορείς να φτάσεις ψηλά. Πληροφορίες εγγραφές. Αγγελή Γεωργαντά 55 Άργος. Τηλέφωνο 27510-62-855. Your name. Learning English is our game. Μαθαίνουμε αγγλικά μαζί στην Ευρωγνώση. Γιατί η Ευρωγνώση έχει τόσα να σου δώσει. Ψηφιακό μάθημα. E-Blogs Global Education. Στα αγγλικά ξεκινάς από τον ALF και την Ευρωγνώση. I'm ALF. What's your name? Και για φέτος δωρεάν φοιτηση σε Pre-Junior και δωρεάν βιβλίες Junior A. English is our game. Ευρωγνώση Eurolab Ναυπλίου. Μεσολογγίου 50. Τηλέφωνο 27520-27808. Νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατροί, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια αλλά και δρομολόγια πλοίων, λεωφορείων, τρένων και αεροπλάνων. Όλες οι πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου στο 11830. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Τώρα μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ.
Και αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώς με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριος ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 14 έως 26 βαθμούς, στα βυτικά από 18 έως 26, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 15 έως 24 και στα νησιά από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώς με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριος ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Να σας υπενθυμίσουμε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε από το www.drtv.gr, ενώ ζωντανό το πρόγραμμα του σταθμού μας από το www.drtv.blogspot.com. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Επόμενη ενημέρωση στις 11 το βράδυ. Από όλους εμάς προς το παρόν, γεια σας.